Ήταν μάλλον άτυχη αυτή η επιλογή σας. Σκοπεύετε να τη διορθώσετε με κάποιο τρόπο? Κύριε Βαγγελάτε, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ που προβάλλετε την άποψή μας. Είναι υποχρέωση μας. Γιατί δεν ήταν πρόθεσή μας ποτέ ούτε να καπηλευτούμε, ούτε να οικειοποιηθούμε, ούτε προφανώς να διχάσουμε με την αφίσα η οποία περιλαμβάνει τον Παύλο Φίσα. Δεν διχάσατε, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Μάλλον εξοργήσατε. Εξοργήσατε. Έχει διαφορά αυτό. Δεν διχάσατε. Δεν είναι κάποιοι υπέρ, δηλαδή. Ελάχιστοι. Αν υπάρχουν κάποιοι, είναι ελάχιστοι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε και θα ήθελα να πω κι εγώ, είναι ότι αυτό το οποίο θέλαμε να πετύχουμε είναι να ενώσουμε το τότε με το σήμερα. Αυτό το οποίο θέλαμε να πετύχουμε είναι να αναδείξουμε το ρόλο του ήρωα, το ρόλο του συμβόλου της νέας γενιάς, της δικιάς μας νέας γενιάς, που αυθόρμητα ο κόσμος αποφάσισε μετά την δολοφονία. Κύριε Χριστίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Τις προθέσεις κανείς δεν μπορεί να τις δικάσει. Και από τη στιγμή που αυτές καταθέτεται, να τις δεχτούμε. Αλλά θα έλεγα ότι πολιτικά το ακούω εξαιρετικά άστοχο αυτό. Και το λέω έτσι γιατί η δικιά σας θέση πολιτική είναι τελείως αντίθετη από την πολιτική θέση που είχε ο Παύλος Φίσας. Τελείως αντίθετη. Ο Παύλος Φίσας όχι μόνο Πασόκ δεν ήταν, αλλά ήταν, θα μου επιτρέψετε να σας πω έτσι όπως εγώ το αντιλήφθηκα, το αντίθετο από αυτό που είστε εσείς. Είστε σύστημα και ήταν εξωσυστημικός. Θέλει λοιπόν λίγο, πώς θα το πω, δεν θέλει πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς ότι θα προκαλέσει στην κοινωνία βάζοντας ένα κομματικό καπέλο και τη φράση του Παπανδρέου απάνω από το Φίσα. Δηλαδή πάνω από το κεφάλι του Φίσα έχετε βάλει την υπογραφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Άσχετο με το ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Φίσας δεν ήταν με τον Παπανδρέου. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, εμείς κάναμε μια αυθόρμητη σκέψη, η οποία προέκυψε στην διαδικασία της συζήτησης αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και θέλω να σας πω ότι το σημείο το οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι όπως ο Τεμπονέρας, όπως ο Λαμπράκης, όπως ακριβώς και ο Πέτρουλας, ο Παύλος Φίσας έφυγε από ένα χέρι φασίστα και αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο το οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Ο στόχος της αφίσας δεν ήταν να αναδειχθεί κάποια κομματική παράταξη ή ένταξη κάποιου από τους ανθρώπους που... Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Χριστίδη, και δίνω το λόγο στους συναδέλφους μου με όλο το σεβασμό, αλλά η κίνηση αυτή στερείται παντελώς πολιτικού κριτηρίου. Και θα το πω όπως το σκέφτομαι και να με συγχωρήσετε. Κουβαλάει υποκρισία αυτό που λέτε. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Αν θέλατε να τιμήσετε τη μνήμη του Παύλου Φίσα, ας βγάζατε μια αφίσα με το πρόσωπό του μόνο και να λέγατε δεν ήταν δικός μας και τον τιμούμε. Τίποτα άλλο. Αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ και ερμηνεύει ο κάθε ένας είναι η προσπάθεια καπελώματος ενός προσώπου από μια κομματική ταμπέλα. Παπανδρέου έχετε από πάνω, Νεολαία Πασόκ λέει, μη μας λέτε τώρα αυτό, γιατί σας λέω ειλικρινά, είναι να πει κάποιος, παιδιά, ναι, κάναμε λάθος. Δεν υπήρξε πολιτικό κριτήριο στην απόφαση αυτή. Ή να πει, κάτι πήγαμε να κάνουμε που δεν μας βγήκε. Αλλά μην το δικαιολογείτε, γιατί είναι αδικαιολόγητο πραγματικά. Είστε νεολαίας, δεν μπορεί να μας λέτε ότι ήταν μια αυθόρμητη σκέψη σε μια τέτοια εποχή δύσκολη, με τόσο σοβαρά προβλήματα, τέτοια ένταση στην κοινωνία, σε ένα τέτοιο γεγονός. Τόσο δραματικό να μας λέτε ότι ήταν μια αυθόρμητη σκέψη η οποία αποτυπώθηκε σε μια αφίσα μας. Ναι, με συγχωρείτε επειδή απλά με τηλεφωνικά με ποιον μιλάω για να... Είναι η Έλλη Τριανταφύλου, η συνάδελφός μου, κυρία, πολιτική συντάκτρια εδώ στο ΣΚΑ. Ναι, βέβαια, γνωρίζω. Κυρία Τριανταφύλου, κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέω αυθόρμητη σκέψη, εννοώ αυτό το οποίο σκέφτηκε ο καθένας από όλους εμάς το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Σε αυτό όλοι λειτουργήσαμε αυθόρμητα και η αντίδραση της νέας γενιάς ήταν μια αντίδραση αυθόρμητη. Πρέπει να σας πω ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Παύλος Φίσας έχει γίνει σύνθημα, έχει γίνει αφίσα και έχει μπει στο δωμάτιο κάθε νέου ανθρώπου ως εκπρόσωπο. Τώρα μπήκε πάντως και στο κάδρο του Πασόκ, έτσι όπως το βλέπουμε. Δεν είναι αυτό. Πάντως, κύριε Χριστίδη. Ένας λόγος παραπάνω. Ένας λόγος παραπάνω, κύριε Χριστίδη. Επιεικός είναι η υπέρβαση αυτό το οποίο κάνετε. Δείχνει μια υπερβατικότητα, ας πούμε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε καμία απολύτως σχέση ούτε με τον Παύλο Φίσα, ούτε με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, ούτε με τον Τεμπονέρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς συνδέεται κάποιες ιστορικές περιόδους με κάποιες άλλες και μάλιστα με όλο αυτό το πράσινο που φαίνεται και στην οθόνη μας πραγματικά στέλνοντας το μήνυμα ότι
επιχείρει ο Μαγκαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ σήμερα να καπελώσει όλη αυτή την ιστορία. Και είναι τώρα κρίμα. Πώς τιμάται ο Παύλος Φίσας που είναι μια μικρή φωτογραφία στην άκρη κάτω από ένα τεράστιο κείμενο του Παπανδρέου κατά πράσινο. Είναι δεν, πάλι και αυτό ζητούμε. Δεν συνάδουν με το κριτήριό σας το αυτό ίδιο, το αποτέλεσμα. Το ίδιο, δεν συνάδει με αυτό το αποτέλεσμα που βγαίνει. Το ίδιο που λέτε εσείς, είπα προηγουμένως και εγώ, θέλω να επαναλάβω. Εμείς δεν έχουμε κανένα στόχο να καπελώσουμε, δεν έχουμε κανένα στόχο να καπηλευτούμε. Δεν έχουμε... Θα την αποσύρετε την αφίσα. Θα την αποσύρετε, κύριε Χριστίδη. Αν γιατί μου κάνετε ερωτήσεις και δεν έχω τη δυνατότητα είναι να απαντήσω. Τηλεφωνικά. Μια ερώτηση. Κάτι, Μαριάννα, και να κλείσουμε για να θέλω να πω. Δεν μιλήσω πολιτικά, κύριε Χριστίδη. Είστε νέο παιδί και έχω νέα παιδιά. Εάν εμένα μου είχαν σκοτώσει το παιδί μου και το έβλεπα σε μια αφίσα ενός κόμματος την ώρα που το παιδί μου βγήκε με την παρέα του να πίνει μπύρες και με την κοπέλα του αγκαλιά και μου το καρφώνανε με μαχαίρι στην καρδιά και ακόμα δεν έχω προλάβει να συνέλθω από το θάνατό του και τον έβλεπα να τον παίρνει οποιοδήποτε, όχι εσείς, και να τον κάνει κατά τη γνώμη του σύμβολο όπως το εννοεί ο καθένας, δηλαδή ειλικρινά σαν μάνα σας λέω ότι θα σας έγδερνα. Τόσο απλά θα σας το έλεγα. Θα ερχόμουν παιδί μου και θα σε έγδερνα. Στο όνομα του νεκρού παιδιού μου που ακόμα το μνήμα του δεν έχει στεγνώσει. Πώς να σου το πω. Δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνεις από την ιστορία. Να τον ακούσουμε τον κύριο Χριστίδη και να ολοκληρώσουμε εδώ. Παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε ως μάνα, θέλω να πω ότι ο Παύλος Φίσας... Αυτό λέει και η μάνα του, δεν λέω το λέω εγώ μόνο. Ναι, ναι. Θέλω να σας πω ότι ο Παύλος Φίσας ο ίδιος επέλεξε να υπερασπιστεί τις ιδέες του, τις απόψεις του, αυτό το οποίο θεωρούσε αυτός ως περιοχή του και με αυτό πλήρωσε τη ζωή του. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να αναδείξουμε είναι το ρόλο του Παύλου Φίσα σήμερα στη νέα γενιά, έτσι όπως τον βλέπουν οι νέοι άνθρωποι. Επιμένετε δηλαδή, δεν την αποσύρετε. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα και τα ερωτήματα ετέθησαν και οι απαντήσεις εδώ, κύριε Χριστίδη, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ.